Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου του 2024. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να προαναγγείλουμε κάτι. Είδα πριν από λίγο σε έκτακτη μετάδοση στα τουρκικά δελτία ότι επιτεύχθηκε συμφωνία εκεχηρία στη Γάζα. Και η κυβέρνηση Νετανιάχου και η Χαμάς έχουν αποδεχθεί το σχέδιο το οποίο επεξεργάστηκαν στο Παρίσι ο αρχηγός της CIA, ο αρχηγός των μυστικών, η αρχή των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και της Αιγύπτου και ο Πρωθυπουργό του Κατάρ έγιναν διάφορες διαβουλεύσεις και σήμερα ανακοινώθηκε ε, το, στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν πρόβλημα να δω, δεν είδα τίποτα μάλλον, είδα από τους Τούρκους, θα σας πω παρακάτω λεπτομέρειες, ότι το αποδέχθηκαν. Είναι συνολικά 135 μέρες εκεχηρία. Δηλαδή πρώτα θα έχουμε μία εκεχηρία 45 ημερών, θα απελευθερωθούν 35 με 40 όμοιροι. Αν όλα πάνε καλά, θα περάσουμε στη δεύτερη φάση άλλες 45 ημέρες άλλη τόση περίπου ε, όμοιροι και φυλακισμένοι στη Παλαιστίνη και στην τρίτη φάση θα έχουμε άλλες 45 μέρες. Θα κάνω σχόλιο μετά να περάσουμε στα θέματά μας. Ένας φίλος από την Κύπρο έρχονται αρκετοί εδώ και από το εξωτερικό, Έλληνες εννοώ το εξωτερικό. Τους ευχαριστώ για την επικοινωνία. Προκαταβολικά ζητώ συγγνώμη για τον ελάχιστο χρόνο που έχω, δεν μπορώ να καθίσω πολλή ώρα μαζί τους, γιατί έχουμε τις προετοιμασίες στις Ένας από τους φίλους που ήρθε πρόσφατα στο βιβλιοπωλείο, ο Γεώργιος Χάμπη, πρόσφυγας εξ ακανθούντος της Αμοχώστου, οι ακανθού της ακανθούντος, οι τραπεζού της τραπεζούντος, οι κερασούς της κερασούντος, οι αμαθούς, στη λεμεσό της αμαθούντος, ακανθούς ακανθούντος λοιπόν τσαμοχός του. Μας έστειλε ένα, ένα σημείωμα και την επιστολή που έστειλε ο ίδιος τον πρόεδρο της, Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Κύριε Πρόεδρε, έχετε επανειλημμένα πει από τηλεοράσεως ότι θα αναγγείλετε μέτρα υπέρ των επίκων. Συγγνώμη, τους αποκαλείτε τουρκοκύπριους. Μεταξύ των άλλων φημολογείται ότι θα δώσετε 35.000 υπηκότητες στα παιδιά των επίκων. Όμως ο προβληματισμός μου είναι ο ακόλουθος. Έχουμε ενοχές έναντι αυτού του περιούσιου λαού σε εισαγωγικά. Μήπως τους χρωστάμε γιατί εκμεταλλεύονται τις περιουσίες μας για 50 ολόκληρα χρόνια. Μήπως περιμένετε αντίδωρα όπως περίμενε ένας άλλος πρόεδρος. Μήπως τα διαβατήρια, ταυτότητες, συντάξεις, περίθαλψη και άλλα ωφελήματα όπως βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά. Τέλος υπήρξε, υπάρχει ή θα υπάρξει ποτέ κράτος να δίνει σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για τη διάλυσή του τόσα προνόμια παρακαλώ. Σαν πρόσφυγας και από τους πιο αδικημένους με την εκκληρονομιά τεράστιας περιουσίας, που χτίζεται αυτή τη στιγμή παρανόμως στα κατεχόμενα, σας καλώ να αναθεωρήσετε την απόφασή σας με εκτίμηση Γεώργιος Χάμπη, πρόσφυγας εξακανθούντος αμοχός του. Αυτά μας λέει ο φίλος μας ο Γεώργιος ο Χάμπη, πιστεύω κάποιοι να ακούνε. Ε, όπως είπαμε και χθε, ο κύριος ε, Γεραπετρίτης μεταβαίνει Μεθαύριο Παρασκευή θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Ουάσιγκτον, θα συναντηθεί με τον ε, ε, Αμερικανό ομόλογό του το πλαίσιο του πέμπτου στρατηγικού διαλόγου ε, πολιτειών. Και εκεί επισημάναμε στη χθεσινοβραδινή μας εκπομπή ότι ε, με βάση ανθρώπους που γνωρίζουν την πραγματικότητα στην Ουάσιγκτον ότι το πρόγραμμα του... Ε, Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών να μιλήσει για τους ωκεανούς. το άσχετο με τον Τζον Κέρι ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος από πλευράς των είπα, ο οποίος μάλιστα έχει δηλώσει και παρέτηση. Δεν, δεν είναι στην ουσία. Και το άλλο να δώσει στο George Town, νομίζω στο Πανεπιστήμιο, μία άσχετη αυτά υποβαθμίζουν την Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιος έκανε αυτόν τον προγραμματισμό. Κάποιος πάντως, ο οποίος δεν θέλει ούτε το καλό τη Ελλάδα ούτε το καλό του Γεραπετρίτη. Θα μου πει το Γεραπετρίτη, μικρό παιδί, είναι πού ξέρει ο Γεραπετρίτη, άσχετο είναι από εξωτερική πολιτική. Ο άσχετο των ασχέτων, για να μην το κλείνω σε όλε τι κλήσει, δύο. Ποιο θα έκανε αυτά, Ποιο υποβαθμίζει λοιπόν τη χώρα, όταν στέλνει τον Γεραπετρίτη να μιλήσει για τα βατράχια και για τι σαρδέλε, Αντί να διεκδικήσει. Και ό,τι δεν έκανε η Ελλάδα το κάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε προετοιμάζοντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μίλησε για την επικείμενη επίσκεψη στους, ε, του Γεραπετρίτη στην Ουάσιντον με τους δημοσιογράφους. Για να δούμε σε χοντρικέ γραμμέ τι είπε, έχει ενδιαφέρον πάντω. Τη σημασία που έχει ο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ ω ένα πλαίσιο που καθορίζει τη διμερή συνεργασία μεταξύ τη Ουάσιγκτον και τη Αθήνα, Υπογράμμισε ο βοηθός υφυπουργό εξωτερικών, τον είπα, Τζόσουα Χακ. Μιλώντας στους Έλληνες ανταποκριτές εν ώψη του νέου γύρου του στρατηγικού διαλόγου, ο Αμερικανός υφυπουργό στάθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ποτέ δεν ήταν ε, τόσο ψηλά. Ο Τζόσουα Χακ απέδωσε αυτή την επιτυχία στην προσπάθεια που καταβάλλεται και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού όσον αφορά τη χώρα μας αναφέρθηκε ευραίο τον ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο αυτό έπρεπε να πάει να δείξει ο Ιεραπετρίτης εκεί και να το δείξει σε κορυφαίες προσωπικότητες των ΙΠΑ όχι σε κάτι τρίτο αλλά και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα στην περιοχή όπως σημείωσε η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα σταθερός εταίρος, αλλά μία χώρα που προωθεί την σταθερότητα στην περιοχή αναφερόμενος στα F-35 είπε ε, δεν υπάρχει όμως μόνο ενίσχυση της Ελλάδας στον αέρα με τα F-35 την υποστηρίζουμε και στη θάλασσα και στην ξηρά επομένως δεν μιλάμε μόνο για ενίσχυση της αεροπορικής δύναμης αλλά μιλάμε για ένα ευρύτερο σχέδιο τον, ε, για τον εξυγχρονισμό των ελληνικών αμυντικών δυνατοτήτων, κάτι που είναι μέρος μιας ήδη πολύ ίσχυρης αμυντικής σχέσης. Το ρώτησαν γιατί αργήσατε με τα μετά F-35 και μας βάνατε μαζί το θύμα με το θήτη με τους Τούρκους. Ε, είπε αυτά γίνονται παιδιά, είναι πολύπλοκες διαδικασίες, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ε, Καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Η Ελλάδα κακώς εμπλέκεται σε τόσο μεγάλο βαθμό με δωρεάν ή υποτίθεται δωρεάν αμυντικό υλικό. Θα δείτε παρακάτω, η Ελλάδα έπρεπε να βάλει πρώτη προτεραιότητα. Έστω και αν αυτό το πληρώναμε, με ένα μικρό χρονικό διάστημα ε, ε, ανισορροπ, εισβάλλοντας ανισορροπίες. Να κτίσουμε εθνική αμυντική βιομηχανία. Εκεί έπρεπε να δώσουμε. Τα παίρνουμε δώρο από εδώ και από εκεί, δώρο από εδώ και από εκεί. Πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά για να τα φέρουμε σε επιχειρησιακή κατάσταση και αυτά τα λεφτά δεν πέφτουν σε ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Αυτά είναι μια στρατηγική των ξένων για να σε έχουν συνέχεια αγκιστρωμένο ψάρι, δεν το καταλαβαίνετε. Ρώτησαν, τι θα γίνει τελικά αν η Τουρκία της δίνεται τα F-16, αν δεν ε, τηρήσει τις δεσμεύσεις, λέει, τι θα κάνετε, δεν απάντησε και σε αυτό. το ρώτησαν για την επιστολή του State Department προς το Κογκρέσο με τις δεσμεύσεις της Αμερικανικής Κυβέρνησης, έναντι του Κογκρέσου, για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει η Τουρκία τα f τα Viper και γι' αυτό δεν απάντησε. Είπε δεν μπορώ να σας πω τι γίνεται λέει με, ε, με τα θέματα λέει, με την εσωτερική επικοινωνία του Αμερικανικού κράτους. Επένεσε την ελληνοτουρκική προσέγγιση και τους δύο ηγέτες, τον Ερντογάν με τον Μητσοτάκη, τους και δίπλα-δίπλα. Ε, τώρα, τον ρώτησαν τελικά τι γίνεται με εκείνο το σχήμα 3-1. Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, συν Αμερική. Υπάρχει ή το βάλατε στον πάγο. Είπε δεν το βάλαμε στον πάγο, απλά τώρα δεν μπορεί να γίνει συνάντηση ανατά το επίπεδο, σε επίπεδο υπέξ, γιατί το Ισραήλ είναι σε πόλεμο. Αλλά λέει γίνονται διεργασίε σε κατώτερα επίπεδα. Δεν το ξέρω, αλλά διαβεβαίωσε γι' αυτό. Ε, επίσης για το Κυπριακό αυτό θα το διαβάσω τι ακριβώς είπε, δεν υποστηρίζουμε λύση δύο, κρατών, 100% δεν υποστηρίζουμε, δηλαδή το απορρίπτει. Συνεχίζουμε ως είπα να υποστηρίζουμε μια συνολική διευθέτηση υποκυπριακή ηγεσία και μέσω διευκόνησης των Ηνωμένων Εθνών που θα οδηγήσει στην επανένωση του νησιού. Υποστηρίζουμε πολύ σταθερά την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κυπρίους. Σαφέστατα τίποτα δεν έχει αλλάξει τη θέση μας. Να κάνω μια παρατήρηση γι' αυτό. Πουθενά δεν λέει να φύγει ο, ο στρατό κατοχή. Κύριε στην Ουάσιγκτον, δεν είναι παράνομα, ε, παράνομη η παρουσία του τουρκικού στρατού στα κατεχόμενα. Γιατί δεν το λέτε. Και δεύτερον, πολιτική ισότητα. Τι πολιτική ισότητα, Η πολιτική ισότητα είναι μεταξύ ατόμων. Δεν είναι μεταξύ κοινοτήτων. Με αυτή τη λογική, να δώσουμε πολιτική ισότητα και σε μια ομάδα ε, που έχουμε με του. Ε, με τους Μαρονίτες, να δώσουμε και στους Μαρονίτες πολιτική ισότητα. Τι κόλπα είναι αυτά. Πολιτική ισότητα αφορά άτομα. Τα άλλα είναι ρατσιστικού τύπου εμπνεύσει. Εμπνεύσει σε εισαγωγή, γιατί η έμπνευση έχει θετικό πρόσημο, όχι αρνητικό. Πάμε να κάνουμε τώρα απαρτχάιντ ε, στην Κύπρο με τι ανοησίε περί τη ζωνική και Είπε δε ότι έχουν πολλές ελπίδες στην Ολγκίν Κουεγιάρ, η οποία είναι η δική αντιπρόσωπος ε, του απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΑ στην Κύπρο και είπε ελπίζομαι για αυτήν γιατί ω υπουργό Εξωτερικών της Κολομβίας ήταν αυτή η οποία ε, συμφιλίωσε την Κολομβία με τις επαναστατικές δυνάμεις λέει. Με τη ΦΑΡΚ της Κολομβίας. Δεν ξέρω τι ήταν η Υπουργός Εξωτερικών νομίζω κάτι τέτοιο. Ε, επίσης, αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις ε, των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής με την Κυπριακή Δημοκρατία, εκεί σωστά υπάρχει τεράστια βελτίωση σε σχέση με πολλά χρόνια πριν, γιατί πλέον οι ΗΠΑ βλέπουν την Κυπριακή Δημοκρατία και πονάει η Τουρκία γι' αυτό πολύ, αναπτύσσουν τις σχέσεις σε πολλούς τομείς μεταξύ των οποίων και στον αμυντικό τομέα. Πονάει η Τουρκία σε αυτό, αλλά όλα αυτά δεν φτάνουν για να αναστραφεί αυτό που συνέβη το 1974 με μεγάλες σημαντικές ευθύνες της Ουάσιντον και του Λονδίνου. Ε, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει ο κύριος Χακ τη σημασία που έχει η πεντηκοστή επέτειος για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο λέγοντας ότι το State Department επιδιώκει να έχει όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο επαφές με την κυπριακή πλευρά. Είμαστε πολύ επικεντρωμένοι σε αυτή την επέτειο. Πώ δηλαδή επικεντρωμένοι θα διώξετε του Τούρκου από το νησί, 50 χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Να, στα, να, να δεις πώς, πόσο μεγάλο διάστημα είναι για του πρόσφυγε που κοιτάνε τα σπίτια του ε, απέναντι να τα κατέχουν οι Τούρκοι. Και η άποψή μα είναι ότι κάθε έτο που περνά είναι από μόνο το ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωραία διαπίστωση. Κάντε κάτι. Αυτού που βάλατε στο νησί, διώξτε του πρέπει να επικεντρωθούμε στην εξέβρεση λύση. Όσον αφορά μια πρόσκληση προ τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία να επισκεφτεί το Λευκό Οίκο, αυτό θα είναι κάτι που πρέπει να το απαντήσει ο Λευκό Οίκο. Πάντω λέγεται ότι θα επισκεφτεί με αφορμή την 50η επέτειο, θα γίνει δεκτό ο Χρυστοδουλίδη στο Λευκό Οίκο. Τώρα, η Τουρκία μα ενημερώνει ότι τελικώ η μουσουλμανική προσευχή δεν θα γίνει στι 23 Φεβρουαρίου όπω γράφτηκε σε τουρκικά και ελληνικά μέσα. Τελικώς θα γίνει το Μάιο γιατί ακόμα γίνονται εργασίες αποπεράτωσης στον... στην... για, να... για να χρησιμοποιηθεί ως... γιατί πρέπει να προστατευτούν και τα ψηφιδωτά. Χθες τα είπα μοσαϊκά, εντάξει ψηφιδωτά και οι αγιογραφίες. Συνεχίζεται η ιστορία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα με, την... με τους γεωργούς. Ακούστε... Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια, πάνω από πέντε χρόνια, η Βρετανία, επειδή έχει εξάρτηση στον τομέα των τροφίμων, επεξεργάστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να απεξαρτηθεί η Βρετανία στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων. Διατροφική επάρκεια. Σου λέει, άμα γίνει κάτι, τι θα κάνουμε, τι θα τρώμε τα ντουβαριά. Άμα σταματήσουν να έρχονται τα καράβια, να γίνει κανένα πόλεμο. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη έχει με αυτές τις θεωρίες τώρα για τα πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα και όλα τα άλλα που κυκλοφορούν. Μάλιστα είπαν ότι και στον Ταβός πήραν κάτι από κάποιες αποφάσεις που πάνε να περιορίσουν την βοοτροφία στην Ευρώπη. Έτσι και τη ζωοτροφία γενικώ, την κτηνοτροφία. Ε, ότι επίσης για τα φυτοφάρμακα και παίρνουν μια σειρά από μέτρα που πάνε να σκοτώσουν τη γεωργία στην Ευρώπη. Και μάλιστα στη Γαλλία υπήρχε ένα πλακάτι είδα ένα, που έγραφαν «Χωρίς αγροτιά δεν υπάρχει πατρίδα». «Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει πατρίδα» έγραφαν. Οι Γάλλοι δεν τρέπονται ακόμα να λένε τη λέξη πατρίδα. Εδώ έχετε ακούσει κανέναν πολιτικό να μιλάει για την πατρίδα με υπερηφάνεια, για την ανάγκη να υπερασφιστεί την πατρίδα και το έθνος. Τίποτα. Τίποτα. Τα ξεχάσαμε για να μην τους παραξηγήσουν. Σας έχω και γι' αυτό κάτι μετά τα... Λοιπόν, συνεχίζεται, λέει, οι... συνεχίζονται οι κινητοποιήσει και στην Ιταλία. Πάνω στο χωράφι ζει ο τράγο, αλλά το κράτο θέλει να τον σκοτώσει. Έγραφε ένα πλακάτ που κουβαλούσε μια κατσίκα στι κινητοποιήσει των Ιταλών αγροτών. Η, κατσί... Η κατσίκα αυτή έχει γίνει πλέον το σύμβολο τη διαμαρτυρία των Ιταλών αγροτών στον δρόμο για τη Ρώμη. Χωρί εμά, λένε οι αγρότε, θα υπάρχουν μόνο συνθετικά κρέατα και άλευρα από γρήλου, ακρίδε και σκουλίκια. Καλή σα όρεξη. Είναι τα συνθήματα. Πολλά τρακτέρ παρελάβουν, παρελάβουν και τα συνθήματα. Αγωνιζόμαστε για όλου. Αν αποτύχουμε, δεν θα υπάρχει μέλλον. Υπάρχουν επίση και πολλά διερχόμενα αυτοκίνητα με ταμπέλε που γράφουν: Είμαστε με του αγρότε. Χωρί γεωργία δεν υπάρχει μέλλον. Τα, τα αιτήματά του είναι δίκαια και ιερά. Ε, έχουν μεγάλη υποστήριξη και από καλλιτέχνε, ηθοποιού και παρουσιαστέ. Τρει πληγέ απειλούν τον πρωτογενή τομέα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Οι παράλογοι ιδεολογικοί περιορισμοί που επιβάλλονται άκρητα και βιαστικά για την πράσινη μετάβαση σε συνθήκε ενεργειακή κρίση από τι Βρυξέλλε επιβάλλονται αυτά. Δεύτερον, οι περικοπέ τη κοινοτική βοήθεια, το ακριβό πετρέλαιο, τα πανάκριβα λοιπάσματα φτωχοποιούν όλο και περισσότερο του αγρότε καταστρέφοντα τον πρωτογενή τομέα τη οικονομία. Και τρίτον, η τεράστια χρηματοδότηση που δίνεται στην Ουκρανία για να εισβάλλει στι ευρωπαϊκέ αγορέ με μια αγροτική παραγωγή σε πολύ χαμηλέ τιμέ. 50 δισεκατομμύρια ευρώ έδωσε η Ευρώπη στην Ουκρανία και μόλις 54 δισεκατομμύρια ευρώ στους αγρότες των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιδοτήσεις από την κοινοτική αγροτική παραγωγή. Είναι λίγοι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 9 εκατομμύρια, το 2% του πληθυσμού. Παράγουν το 1,4% του ΑΕΠ, αλλά έχουν μια επιρροή που άλλα κοινωνικά κινήματα και τομεί της οικονομίας και της κοινωνίας ούτε καν την ονειρεύονται, γιατί αυτοί μας στρέφουν. Γι' αυτό οι Ιταλοί αγρότε θα τραγουδήσουν σήμερα τα αιτήματά του στο Σαν Ρέμου. Άλλωστε, ο σκοπό τη τέχνης είναι να δει τη ζωή σχήμα, όπω έλεγε και ο Σέξπι. Αυτά λοιπόν για του αγρότε. Ε, είδα πάντω και του προπαγανδιστές που δεν τρέπονται. Έχουν ξεσαλώσει πραγματικά να περνούν τι θέσει τη κυβέρνηση αντί να κάνουν κριτική ή να πούν την άποψή του. Χωρί να συνδέεται διότι στο τέλος καταντάει και θα αρχίσω να φοβάμαι να το λέω και εγώ, εγώ είπα χθε να μην, επειδή η κοινή γνώμη έχει τους, επειδή οι Έλληνες αγρότες έχουν την ελληνική κοινή γνώμη με το μέρος τους να προσέξουν με τους Άγγλεις τους δρόμους και τα λοιπά να μην γίνει σε ανάποδα. Τώρα διαβάζω όλοι μην κλείνετε τους δρόμους, θα μην κλείσουν οι δρόμοι, με κλειστού δρόμους δεν υπάρχει διάλογος και τα λοιπά. Εμείς δεν παίρνουμε γραμμή από κανέναν, εγώ την προσωπική μου άποψη είπα. Εντάξει. Έγινε μια τελετή χθε στον Πειραιά για την επέκταση μιας προβλήτας της Κόσκο, της κινέζικης εταιρείας στο λιμάνι του Πειραιά, στην ακτή ηρακλέως Και διαβάζω άρθρο της Αναστασίας Βανδακά από το capital.gr ότι ο ΟΛΠ κρατηθείτε, κρατηθείτε. Ο ΟΛΠ προσθέτει οικονομική αξία στη χώρα ίση με το 1,56% του ΑΕΠ. Δηλαδή, μία κίνηση που έκανε ο Κώστας Καραμαλής ως Πρωθυπουργό να παραχωρήσει το λιμάνι του Πειραιά στους Κινέζους, αφενός μεν κατέστησε το λιμάνι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης, τον Πειραιά, αφετέρου αύξησε και τις θέσεις εργασίας και δεν προπαγανδίζουμε την Κίνα τώρα, για την Ελλάδα μιλάμε. Αύξησε τις θέσεις εργασίας και συμβάλλει στο ΑΕΠ σε ποσοστό 1,56%. Και λένε οι κακές γλώσσες ότι αν έδιναν τον Σιδηρόδρομο θα είχε προσταθεί άλλο 1%. Δεν το δώσαν στους Κινέζους γιατί είχαν εξο... είχαμε τις έξω θεμπιέσεις, το δώσαν στους Ιταλούς και είχαμε τα τέμπη. Τώρα λένε ότι θέλει και η Ινδία ένα λιμάνι. Αστακό, Βόλο, Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι. Η Ινδία, υπό Ήπειρος. Η αναλλακτική λύση δεν είναι ο ανταγωνιστής προς την Κίνα. Δε, τους ενοχλεί η Κίνα, ενισχύουν τις εξαγωγές της Ινδίας προς την Ευρώπη. Να βρει η κυβέρνηση τρόπο να τους δώσει ένα λιμάνι. Θεσσαλονίκη να συνεννοηθούν με τον Ιβάν. Αντί να τον βρίζουν και να τον απειλούν, κυρία Μητσοτάκη, τον Ιβάν, να συνεννοηθείτε μαζί του να μπει η Ινδία στο λιμάνι είτε του Βόλου είτε της Θεσσαλονίκης για να εποφεληθεί η χώρα. Δεν είμαστε αγκιστρωμένο ψάρι. Είπαμε, φίλοι με τους Αμερικανούς, τους δώσαμε βάσεις, αλλά δεν θα βάλουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Παράδειγμα, η Κόσκο. Δώστε και στους Ινδίους. Και στους Ινδούς. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ε, βλέπω ότι προγραμματίζει να πάει στην, ε, στην Ινδία. Κλείστε τον τίλ να τελειώνουμε. Και επειδή κάνουμε συνέχεια κριτική, ε, δεν, θα, δεν είναι μόνο κριτική, κα, ε, αναδεικνύουμε και τα σωστά. Η Ελλάδα διεκδικεί να περάσουν από την Ελλάδα, να γίνει κόμβος ηλεκτρικών διαδρόμων. Δηλαδή, καλώδια χοντρά που μεταφέρουν ρεύμα από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, δια της Κύπρου θα διέρχονται στην Ελλάδα και από την Ελλάδα θα συνδέονται με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο. Τι σημαίνει αυτό؟ ότι όντω έχουμε μια μεταβατική περίοδο δεν θα γίνει σε 10-20-30 χρόνια ε, εννοώ φεύγουμε σταδιακά από, τα, από τις καύσιμες ύλες και πάμε στις ανανεώσιμες ήλιο, αέρα κτλ, υδρογόνο αυτό τι σημαίνει ότι εάν γίνουν αυτά τα τεράστια ηλιακά πάρκα που λένε στη Σαουδική Αραβία και στην Αίγυπτο που έχουν 365 μέρες του χρόνου ηλιοφάνεια και έχουμε μεγάλη παραγωγή τεράστια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο που αυτό πρέπει να διοχετεύεται σε χώρε που δεν έχουν ηλιοφάνεια, για, αν μιλάμε για ηλιακή ενέργεια, αυτό πρέπει να περνάει από κάπου. Άρα είναι αυτά τα σχέδια σε εξέλιξη. Κάποιοι δούλεψαν για αυτά, έβγε προηγούμενε κυβερνήσει. Αυτή η κυβέρνηση δεν μα νοιάζει, έβγε να προχωρήσουν. Η Ελλάδα γίνεται κόμβος, και δεν το λέω τώρα ε, για άλλου λόγου, αλλά η Τουρκία είναι εκτό κάδρου. Κανένα καλώδιο από την Τουρκία. Επιτέλους, γιατί όλη η αγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι από εκεί. Μπράβο λοιπόν σε όσου δούλεψαν γι' αυτό. Πάμε στο δεύτερο θέμα μα. Το δεύτερο θέμα μα είναι η βασανισμένη Κύπρο. Έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε κάτι για την Κύπρο. Και κρατήστε το αυτό. Θα κάνουμε και μία μεγάλη εκδήλωση στη φάση του σχεδιασμού μου είμαστε τώρα για τα 50 χρόνια εδώ στην Αθήνα. Το χρωστάμε, το οφείλουμε. Ε, είπαμε ότι ένα από τα πράγματα που δεν κάναμε εδώ ως Εθνικό Κέντρο η Ελλάδα αλλά και η Λευκοσία είναι να έχουμε ένα, εθνικό, ένα κτημα, υπερεθνικό κτηματολόγιο. Εδώ δεν έχουμε για την Ελλάδα όμως, θα έχουμε για τη Βόρειο Ήπειρο. Θα έχουμε για την περιουσία του Πατριαρχείου των Ιερουσαλήμων. Θα έχουμε για την περιουσία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και εκεί να δείτε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, ένα μείζον ζήτημα, η Κύπρος είχε εκτιματολόγιο από τους Οθωμανούς και από τους Άγγλους. Με την κατοχή έμειναν οι περιουσίε των Ελλήνων στα κατεχόμενα και οι περιουσίε των Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές. Σας πληροφορώ, επειδή μου τα έχει εξηγήσει αυτά και ο Δήμαρχος της ΠΑΦΟΥ, ένας άνθρωπος ο οποίος τα έβαλε με το κατεστημένο, με τα κακό κείμενα, με τη διαφθορά, με τους μαφιόζους και βγήκε νικητής και μπράβο του, ο Φέδωνας Φέδωνας, ο οποίος όταν ανοίξαμε το γραφείο τον εκδοτικό οίκο το 2000 ήταν σε μας μερικούς μήνες και μας βοηθούσε, αμυστεί το παιδί. Ένας άνθρωπος με μεγάλες εθνικές ευαισθησίες, ε, όπως μου εξήγησε λοιπόν, όλες οι περιουσίες των τουρκοκυπρίων είναι ανέγκυχτε. Τα μεν υποστατικά, έτσι λέγονται τα κτίσματα, απαγορεύεται να κτίσουν πάνω σε αυτά. Κάποιες επισκευές με άδεια γίνονται, αλλά δεν κτίζουν υπερκείμενα ε, κτίσματα πάνω από αυτές. Τις παραχώρησαν στους πρόσφυγες από τα κατεχόμενα τους Έλληνες ε, για χρήση και κάποιε άλλε τι νοικιάζει. Υπάρχει μια ειδική διαχειριστική επιτροπή. Και τα χωράφια τα, χωράφια τα έχουν. και αυτά τα νοικιάζουν. Πάντω υπάρχει διαχείριση, απαγορεύεται πώληση, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη επένδυση πάνω σε αυτέ τι τις περιουσίε. Την ίδια στιγμή λοιπόν, ενώ εμεί προστατεύουμε. Γιατί τις προστατεύουμε, γιατί λέμε ότι προσδοκούμε στη λύση και ανάσταση νεκρών, κάτι τέτοιο θα γίνει και με την ε, Κύπρο. Προσδοκούμε λοιπόν να, να έχουμε λύση και να πάρουμε, να έρθουν οι Τουρκοκύπριοι να πάρουν τα σπιτάκια τους οι άνθρωποι, να πάρουν και την περιουσία τους και να πάνε και οι Έλληνες από τις ελεύθερες περιοχές, οι πρόσφυγες, να πάνε στα σπίτια τους τα κατεχόμενα. Όμως εκεί έχουν γίνει άλλα πράγματα. Είτε χτίζουν πάνω στα σπίτια, έχουν δοθεί σε επίκους, έχουν δοθεί σε όσους πολέμησαν για την εισβολή σπίτια, έχουν δοθεί σε πρόσφυγες που έφυγαν από τις ελεύθερες περιοχές Τουρκοκύπριους και πήγαν, χτίζουν πάνω εκεί, κάνουν επενδύσεις, τα πουλάνε παρανόμως με ψεύτικα χαρτιά ή με χαρτιά που δεν έχουν καμία νομική υπόσταση. Τα πουλάνε σε ξένες εταιρείε, σε Εβραίους, Ρώσους, Ουκρανούς, Ιρανούς και γίνεται λαιλασία. Και προσέξτε τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση, να πούμε να έρθουν να πάρουν τις, τα σπίτια τους οι Τουρκοκύπροι, να έρθουν να πάρουν τις περιουσίες τους ή να αποζημιωθούν και εμείς να πάμε πάνω και να μας πούν, προσέξτε, γιατί κάτι τέτοιο λέγανε στις λεγόμενες λύσεις. Δεν μπορείς να πάρεις πίσω την περιουσία σου. Για να πάρεις την περιουσία σου πρέπει να πληρώσεις αυτά τα οποία επένδυσε ο άλλο πάνω στην περιουσία σου. Δηλαδή, εσύ είχες το σπίτι σου και το οικόπεδό σου, ο άλλος έκτισε τρει ορόφου από πάνω, πρέπει να του δώσει και τρία εκατομμύρια για να πάρει το σπίτι σου πίσω. Εντάξει. Και άμα είναι ξένοι, τρεχαγύρευε. Εν σε αυτό το παιχνίδι παίζουν πολύ το βρώμικο παιχνίδι τη λαϊλασία των περιοριστών των, Ελλήνων. Παίζουν πολύ. Και παίζουν δυστυχώ και Έλληνο Κύπριοι. Αλλά παίζουν και Τουρκοκύπριοι, παίζουν και ξένοι. Και είχαμε πει η εισαγγελία στην Κύπρο. Να, να παρακολουθεί κάθε, παράνομη αγοραπολισία Διαδικασία. Διεθνέ ένταλμα σύλληψη. Γιατί όχι, ένα τέτοιο διεθνέ ένταλμα σύλληψη εξεδόθη, όχι τώρα, από το 2007 νομίζω, εναντίον ενό δικηγόρου που κάνει τέτοια βρώμικα παιχνίδια. Τελικά τον τσάκωσαν οι Ιταλοί, πήγε να κάνει Χριστούγεννα ο Μάγκα με τα λεφτά από τι ελληνικέ περιουσίε. Πήγε να κάνει Χριστούγεννα, τον άρπαξαν οι Ιταλοί και τελικά δέχθηκαν την ε, έκδοσή του στην Κύπρο και ο ίδιο τελικά δέχτηκε. Μήπω έγινε κανένα παιχνίδι εκεί. Για να δούμε τι λέει τώρα το σχετικό. Στην Κύπρο αναμένεται ο τουρκοκύπριο δικηγόρο Ακάν Κιουρσάτ, ο οποίο τελεί υποκράτηση στην Ιταλία για υπόθεση παράνομων αγοραπολισιών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Ο τουρκοκύπριο δικηγόρος ο οποίος αρχικά δεν έδινε τη συγκατάθεσή του να εκδοθεί περιβάλλοντας το επιχείρημα ότι δεν θα ήταν ασφαλής στις φυλακές Κύπρου γιατί μια φορά ένας τουρκοκύπριος σκοτώθηκε νομίζω πέρυσι προπέρυσι πότε τελικά άλλαξε στάση με την επιστροφή του στην Κύπρο που θα έλθει συνοδευόμενος από αστυνομικούς της Κυπριακής Δημοκρατίας τέτοια θέλω, τέτοια να τα βλέπω που θα μεταβούν επί τούτου στη Ρώμη θα καταχωρηθεί η υπόθεση εναντίον του και θα οριστεί η δίκη του αναλόγως θα ζητηθεί ή όχι η κράτησή του. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να το έδωσαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα κρατηθεί, γι' αυτό είπε παρετούμε. Η μη κράτησή του πάντως ενδέχεται να του δώσει τη δυνατότητα να μεταβεί στα κατεχόμενα και να μην δικαστεί, να μην παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να πει ελάτε μην πω τώρα τι. Προφανώ και δεν είναι η εύκολη υπόθεση γιατί προδήλω έχει πολιτική διάσταση. Η γυναίκα αυτού νου είναι αντιπρόεδρο τη ψευδοβουλή στα κατεχόμενα απόδειξη ότι είναι όλοι μέσα στη βρωμιά που βουτυγμένοι. Ε, από το 2007 είπαμε λοιπόν ήταν το ένταλμα, για την ίδια υπόθεση έχει καταδικαστεί από το Επαρχικό, επαρχιακό δικαστήριο Λευκοσίας ο Βρετανός απατεώνας Γκάρι Ρόμ σε δεκάμινη φυλάκιση το 2011. Σιγά, τον κάνατε μεγάλη ζημιά με δεκάμινη φυλάκιση για εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περισσών στην κατεχόμενη Κλεπίνη. Ρίξω 20 χρόνια, το 20 χρόνια εκεί πέρα για να ο άλλο που θα πάει να κλέψει να το σκεφτεί. Σου λέει: Κάτσε ρε φίλε, περάσει ο στη φυλακή. Παράλληλα για την ίδια πάντα υπόθεση είχαν εκδοθεί άλλα δύο εντάρματα σύλληψη Τουρκοκυπρίων. Πρέπει να σημειωθεί γιατί είναι σημαντικό, καθώ αφορά τη μεγάλη εικόνα στο κεφάλι των περιουσιών, ότι η σύζυγο του συλληφθέντα δικηγόρου είναι βουλευτή του προοδευτικού σε εισαγωγικά Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματο και αντιπρόεδρο τη Ψευδοβουλή. Τούτο επιβεβαιώνει ότι το πάρτι τη Ελληνοκυπριακή Περιουσία στο πάρτι συμμετέχει όλο το σύστημα το βρώμικο στα κατεχόμενα και το πολιτικό αλλά και το οικονομικό κατεστημένο τη κατοχική πλευρά. Επί τη ουσία, ο τουρκοκύπριο δικηγόρο κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιοσιών Με τη δική του συμβολή και εμπλοκή γινόταν μια παράνομη ενέργεια. Προφανώ και γνώριζε τι ακριβώ συνέβαινε και σε ποιον ανήκαν οι περιουσίε. Είναι νομικό και μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό που έπρατε με τι αγοραπολισίε δεν ήταν νόμιμο, φυσικά ούτε και ηθικό. Τώρα προφανώ και θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Και η δική του περίπτωση θα, τελεί, θα αποτελεί προηγούμενο για όλου του άλλου που εμπλέκονται σε τέτοιε υποθέσει. Ρίξτε 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια. Όσοι σφετερίζονται ελληνοκυπριακέ περιουσίε στα κατεχόμενα θα διώκονται και θα αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη. Τούτο θα λειτουργήσει αποτριπτικά και για όσου σκέφτονται, σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε επενδύσει στα κατεχόμενα. Είδατε τι, τι μα είπε πριν από λίγο ο άλλο από την Ακανθούντα, που διάβασα πρώτο πρώτο. Είμαι εδώ, βλέπω την περιουσία μου να χτίζουν πάνω σε αυτήν. Ο Χακάν Φιντάν πήγε στη Μάλτα και μεταβαίνει στην, ε, Λιβύη, αύριο στην Τρίπολη της Λιβύης. Εκεί λοιπόν θα συναντήσει ε, όλους τους, ότι την κυβέρνηση της Λιβύης υπάρχουν υποψίες, διότι δεν έχει υποθεί τίποτα, ότι θα συζητηθούν και λεπτομέρειες για την εκχώρηση της θαλάσσιας περιοχής που διεκδικεί η Λιβύη με τουρκικά στάνταρτς, μη αναγνωρίζοντας δηλαδή μηδέν δικαιοδοσία Στη Γαβδο, μηδέν και στη Γαβδοπούλα και μη αναγνωρίζοντα και δικαίωμα στην Κύπρο πέραν των έξι ναυτικών. Στην Κρήτη, πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, είναι αυτό που λένε. Μάθανε μάθαν ότι αυτό και πλακούσαν και αυτοί. Αυτό εντάξει, ε, έτσι ξεφτύλισαν οι πολιτικοί τη χώρα μα και οι κυβερνήσει να μην μα λογαριάζει. Τα Σκόπια, η Αλβανία, η Λιβύη, καταλάβατε. Ανύπαρκτε χώρε να μην λογαριάζουν την Ελλάδα. Είπε λοιπόν για, τον, για, την, για το ταξίδι ο Φιντάν. Όπω γνωρίζετε, οι σχέσει τη Τουρκία με την ανατολική πλευρά τη Λιβύη προοδεύουν σταδιακά. Με τον Χαφτάρ δηλαδή. Τον οποίο τον φέραμε εδώ, τον κάλεσε η Ελλάδα εδώ και ο τότε ο σύμβολο ο σημερινό τη εθνική ασφάλεια είπε ότι κακώ τον φέραμε και προσπαθούσαν να τον κρύψουν. Τον προσέβαλαν τον άνθρωπο. Η Τουρκία λοιπόν φιλοξένησε τα παιδιά του Χαφτάρ στην Κωνσταντινούπολη, τον γιο του Καντάφη και τώρα ανοίγει το προξενείο στην Βεγκάζη. Τουρκικέ εταιρείε επιστρέφουν στην Ανατολική Λιβύη και η Ελλάδα καθέβει. Κάτι πήγε να κάνει, μου φαίνεται εκεί ο Μητυρινέο, δεν ξέρω τι έκανε. Ξέρετε, δεν, δεν γίνονται αυτόματα τα πράγματα. Ανοίξτε τι γραμμέ και ferry boat και αεροπορικέ με τη Λιβύη, Δώστε βίζε και στην Τρίπολη και στη Βενγάζη να έρχονται εδώ οι άνθρωποι, να πηγαίνουν οι Έλληνε εκεί να ανοίξουν δουλειέ. Η πολιτική δεν είναι μόνο ε, να πηγαίνουν οι τζιφιόν και να υπογράφουν ε, συμφωνίε, η πολιτική είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα. Η συνεργασία μα με του εκεί παράγοντε συνεχίζεται. Ανατολική Λιβύη. Αποφασίσαμε να ξανανοίξουμε το γενικό προξενείο στη Βενγάζη. Αυτό θα συμβεί σύντομα οι επιχειρήσεις μας άρχισαν να εργάζονται και πάλι εκεί, στην Ανατολική. Όταν φτάσω εκεί, αύριο, θα συναντηθώ με τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ανότητα και με αντιπροσωπεία του Ανατολικού Συμβουλίου του Κράτους και με τον Πρόεδρο του Κράτους στην Τρίπολη. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων θα επαναλάβω την επικοδομητική πολιτική στάση που η Τουρκία ούτω ή άλλω επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια. Θα διαβιβάσουμε την υποστήριξή μα. Δεν θέλουμε να ξαναρχίσει οποιαδήποτε σύγκρουση στη Λιβύη μεταξύ Ανατολή και Δύση ή και με τη συμμετοχή του Νότου. Θέλουμε η Λιβύη να λύσει τα προβλήματά τη μέσω του διαλόγου. Δεν θέλουμε να δούμε τη σημερινή διαίρεση μεταξύ Ανατολή και Δύση να καθίσταται μόνιμη. Εμεί το θέλουμε. Έχουμε την πεποίθηση πω πρέπει να επιληθεί αυτή η διαίρεση εντό ορισμένου χρονικού διαστήματο και μέσω διαλόγου με ειρηνικό τρόπο και με μια διαδικασία στην οποία θα συμφωνούν όλα τα μέρη. Οι εργασίε μα προ αυτή την συνεχίζονται και είπε ότι η Τουρκία συνεχίζεται τις προσπάθειες για να διαδραματίσει επικοδομητικό ρόλο στο ζήτημα της Ένωσης Λιβύης μαζί με Αίγυπτο και οι Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι παλιοί μας σύμμαχοι τώρα πάνε να γίνουν κολλητοί, τι είπα να γίνουν, έγιναν κολλητοί με την Τουρκία. Πάμε να δούμε τώρα το μεγάλο θέμα της ημέρας που είπαμε ότι είναι η Κεχηρία. Διαβάζω από τα Τούρκικα γιατί δεν πρόβλημα να μεταφράσω κατευθείαν από τα Τούρκικα. Λοιπόν, αποφασίστηκε στο Ισραήλ να ε, ε, αποφασίστηκε σταδιακή εκεχηρία ε, ο, η εκεχηρία στην οποία έδωσε την έγκριση ο Νετανιάχου αφορά ε, την, ε, την οποία συμφωνία αυτή δέχθηκε και η Χαμάς αφορά την εφαρμογή εκεχηρία 45 ημερών σε πρώτη φάση, 45 ημερών σε δεύτερη φάση, 45 ημερών στην τρίτη φάση που σημαίνει 135 μέρες συνολικά εκεχηρία εφόσον υλοποιείται σωστά το κάθε στάδιο. Στο πρώτο στάδιο, στην πρώτη φάση θα απελευθερωθούν είπαμε ένας αριθμός ε, από 35 με 40 ε, ομήρων και ένας αριθμός 200 με 300 Παλαιστινίων θα διαρκέσει αυτή 45 μέρες, αυτές τις μέρες θα μπαίνει ανθρωπιστική βοήθεια 200-300 φορτηγών στη Γάζα, στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση θα περάσουμε στη δεύτερη φάση που θα συμβούν τα ίδια, στην τρίτη φάση που θα συμβούν τα ίδια. Τώρα, ε, έχω να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Ακούστε, 135 μέρες σχεδόν είναι μισός μήνας, μισό χρο, μισός χρόνος. ο Νετανιάχου είχε πει εγώ δεν θα δεχθώ μόνιμη κατάπαυση στο πυρός. Αυτό όμως είναι μία μόνιμη κατάπαυση στο πυρός με μανδύα ε, ε, και χειρίας 145, 135 ημερών ε, τριών φάσεων. Μανδύας τέσσερις-τρεις ήμιση μήνες, τεσσερις τρεις μηνες 4 3,5 μηνες 4,5 μήνες, ναι. 4,5 μήνες είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το διάστημα, όταν σταματήσουν τα όπλα, αν υλοποιηθεί, μετά δεν ξαναρχίζουν εύκολα. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη, δεν με νοιάζει το καλό του ενός και του άλλου, δεν, αυτά είναι τα... Είπαμε γίνεται ένα πόλεμο εκεί πέρα. Από την πρώτη μέρα είπαμε να σταματήσει. Μακάρι να σταματήσει, να απελευθερωθούν όλοι οι όμεροι οι οποίοι Πέραν το ότι είναι όμοιροι, δεν έχουν δει και το φω του ήλιου τόσε μέρε, εκτιμούμε. Και πρέπει να τους έχουν και στο. Και υπάρχουν και παιδιά, γυναίκε, γέροι, γριέ. Εντάξει, να απελευθερωθούν οι όμοιροι, να σταματήσει ο πόλεμο, να μπορέσουν να κάνουν επίδειξη τι πληγέ του και να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Υπάρχει πάντω μία χαραμάδα γενικότερη ειρήνη, θα τη δούμε παρακάτω. Υπάρχει μια χαραμάδα, Τώρα, το Ισραήλ δήλωσε ότι οι όμοιροι που είναι στα χέρια τους, ζωντανοί και νεκροί, στα χέρια της Χαμάς ανέρχονται στους 136. Κάποιοι από αυτούς όμως είναι νεκροί. Το θάνατο 31 ομήρων που είχαν μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ανέφερε πρόσωπος του Ισραηλινού στρατού Ντάνελ Χαγκάρι. Ενημερώσαμε 31 οικογένειες ότι τα αγαπημένα του πρόσωπα που κρατούν τα δεν είναι πια εν ζωή και επιβεβαιώσαμε το θάνατό του. Τόνισε κατά την τακτική ενημέρωση τύπου. Εκτίμηση. Στι συνομιλίε που έγιναν, η Χαμά έδωσε τον κατάλογο των νεκρών και με τη σειρά του ο στρατό δίνει το, το μήνυμα, το μαύρο μήνυμα στι οικογένειε ότι σκοτώθηκαν οι άνθρωποι. Τώρα, σε ανακοίνωσή της αυτά που σας είπα πρώτα ήταν τις τελευταίες στιγμές. Πάμε να δούμε τι προηγήθηκε. Σε ανακοίνωσή της στο Telegram η Χαμάς δεν διευκρινίζει τη φύση της απάντησής της. Πάντως είναι θετική λέει η Χαμάς σε ένα σχέδιο συμφωνίας, είπε το Κατάρ. Για θετική απάντηση της Χαμάς κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός του Κατάρ σχετικά με ένα σχέδιο συμφωνίας το οποίο προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα μία παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Έχουμε λάβει μία απάντηση της Χαμάς που αφορά το γενικό πλαίσιο της Συμφωνίας για τους Ομήρους. Αυτή η απάντηση περιλαμβάνει κάποια σχόλια, όμως είναι σε γενικές γραμμές θετική. Δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπίν Αμπτελραχμάν Αλφάνη κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Τόχα που έδωσε στο πλευρό του Μπλίνκεν. Κατά την άποψή μου έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του Μπλίνκεν. Δεν είναι τυχαίο που ενώ είναι ο Μπλίνκεν εκεί λένε ότι δέχθηκε ο ένας και ο άλλος, εντάξει. Από την πλευρά του ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΙΠΑ εξετάζουν την απάντηση της Χαμάς. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, όμως συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μια συμφωνία είναι πιθανή και πραγματικά αναγκαία, είπε ο Μπλίνκεν. Όπως μεταδίδει το Αλτζαζίρα, η Παλαιστινιακή ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του Telegram που αναφέρει. Το κίνημα τη Χαμάς παρέδωσε πρόσφατα την απάντησή του σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο στου αδελφού στο Κατάρ και την Αίγυπτο, μετά την ολοκλήρωση των διαβολεύσεων τη ηγεσία του κινήματο και με τι παρατάξει τη αντίσταση. Τώρα, ο Μπλίνκεν συναντάται με τον Νετανιάχου και με τον Γκάλαντ στο Τελαβίβ. Παρόλα αυτά, παρόλα τα μαγειρέματα για να φτάσουμε σε αίσιο τέλος, είχαμε, ε, συνεχιζόταν, συνεχίζονται οι μάχες. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το τελευταίο ώρα τα στρατεύματά του σκότωσαν δεκάδες Παλαιστίνιους μαχητές στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Εντόπισαν μεγάλες προσώπεις όπλων και πυρομαχικών και νέες ήραν και στην περιοχή. Ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωση. Τώρα, υπάρχει φυσικά και το ζήτημα της τελευταίας φάσης των επιχειρήσεων στη Ράφα, μια πόλη που από 270.000 κατοίκους που είχε, πήγε στο 1,5 εκατομμύριο εκεί. τη Δευτέρα ο Υπουργό Άμυνα του Ισραήλ, Ιωάβ Γκάλαντ, διαμήνυσε ότι, ότι, οι δυνάμεις του προσεχώ θα φτάσουν σε τοποθεσίες όπου δεν έχουν δράσει ακόμη, ω το τελευταίο χειρό της Χαμάς, δηλαδή τη Ράφα. Ο Νετανιάχου απειλεί να εισβάλει στη Ράφα με πρόσχημα την παρουσία της Χαμάς, το Ισραήλ δεν θα σταματήσει παρά μόνο αφού θα έχει εξαλείψει το λαό τη Γάζας. Φοβάται ο Ραέντα Αλμπαράντι, 32χρονο εκτοπισμένο. Και πάμε τώρα στο άλλο θετικό ή τέλο εξαιρετικά ενδιαφέρον τη της, της εκπομπή μα, του δελτίου μα. Ο Τζον Κίρμπι, χθε Τρίτη, είπε ότι Διεβεβαίωσε του δημοσιογράφου στο Λευκό Οικότη. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ζο Μπάιντεν έλαβε θετική ανταπόκριση από τι κυβερνήσει των δύο εταίρων κλειδιών τη Ουάσιγκτον ω προ τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα, ανάμεσα του για την εξομάλυνση των σχέσεων και εννοεί τι σχέσει Σαουδική Αραβία-Ισραήλ. Ισραήλ-Σαουδική Αραβία. Μετά από αυτό, μετά από αυτήν τη δήλωση, αφού είχε προηγηθεί επίσκεψη Μπλίνκεν, το, Σαουδι, το Σαουδαραβικό ιπέξ κατέστησε σαφές ότι ε, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία λέει «Η Σαουδική Αραβία επανέλαβε στη ΣΥΠΑ ότι η θέση του βασιλείου παραμένει ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει το Ισραήλ και δεν πρόκειται να αποκτήσει διπλωματικές σχέσεις μαζί του, εάν...» δεν ιδρυθεί και αναγνωριστεί κράτο τη Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και αν δεν σταματήσει η Ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα τη Γάζας. Είναι η ανακοίνωση. Πρώτα λέει να ιδρυθεί το κράτο, να αναγνωριστεί στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και μετά θα, τις, θα εξομαλύνουμε τις σχέσεις. Το, Σαουδαραβικό λοιπόν κατέθεσε σαφές ότι εξέδωσε αυτή την ανακοίνωση απαντώντα τον Τζον Κίρμπι, ο οποίο είπε ότι πήραμε διαβεβαιώσει ότι θα συνεχίσουν. Η ζήμωση για την αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στο Σαουδαραβικό Βασίλειο και το Εβραϊκό Κράτο εντάθηκε από το 2020 όταν το Ριάντ συνένησε σιωπηρά στην απόφαση των Εμμυράτων και των Μπαχρέιν να αναγνωρίζουν το Ισραήλ. Και αυτή η διαδικασία όμω προσέγγιση σταμάτησε, πάγωσε. Με, την, με τον πόλεμο στη Γάζα. Γιατί τη θεωρώ εξαιρετική, τη δεύτερη σε σημασία ε, είδηση μετά την αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ και τη Χαμάς για την εκεχηρία. Γιατί τη θεωρώ σημαντικό. Για τις ΗΠΑ Αμερικής, η εξομάλυνση των σχέσεων και η, απο, η, να, η ε, αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας είναι κορυφαία σημασίας για την περιοχή. Αν γίνει αυτό τότε έχουν ένα σχέδιο για την περιοχή. Άρα ως κίνητρο πιθανόν να πιστεί το Ισραήλ, οι κύκλοι του Ισραήλ που δεν θέλουν παλαιστινιακό κράτος, να δεχτούν παλαιστινιακό κράτος και υπάρχουν πολλές απόψεις, απόψεις πολλών που λένε ότι αν το θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να ζήσουν τα δύο κράτη δίπλα-δίπλα με ασφάλεια και να μπει τέλος σε αυτό που ζούμε τα τελευταία 70 χρόνια στη Μέση Ανατολή, συνεχής πολέμους. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Ξέρετε αυτό που συμβαίνει τώρα με τα πλοία και με τα δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα και στη θάλασσα του Άντεν, στον κόλπο του Άντεν, δεν, το, δεν είναι πρωτοφανές. Το είχαμε ξαναζήσει 1984-1988. Απλά όσοι είναι μικροί δεν το θυμούνται. Δεν το θυμούνται. Ή όσοι δεν παρακολουθούσαν τα γεγονότα τότε, πάντως θυμάστε ότι τότε είχαμε τον πόλεμο του ε, Ιράκ-Ιράν. Το Ιράκ χτυπούσε καράβια εκεί, α, 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 κανάγκασε το Ιράν να κτυπάει και αυτό και εκεί στο, στα στενά του Ορμούς θα θυμάστε ανέβηκαν οι τιμέ του πετρελαίου παρόλα αυτά παρότι είχαμε πολλές απώλειες μου φαίνεται είχε 300 νεκρούς θα δούμε παρακάτω τα στοιχεία ναυτικούς 11 βυθισμένα καράβια στην περιοχή παρόλα αυτά νύχτα λαθρέα περνούσαν τα καράβια γιατί η, ανθρωπότητα είχε ανάγκη το πετρέλαιο της περιοχής άρα δεν το δεν το ζούμε για πρώτη φορά η ιστορία δυστυχώ επαναλαμβάνεται. Και όχι με την ίδια αγριότητα που ήταν τότε. Λοιπόν, το Ιράκ χτύπησε πρώτο με διπλή επίθεση στον τερματικό σταθμό πετρελαίου και τα πετρελαιοφόρα στο νησί Χαρκ του Ιράν. Ένα άγριο πόλεμος ξέσπασε με τη Βαγδάτη και την Τεχεράνη να στοχεύουν εμπορικά πλοία με πυράβλου και ανάρκε. Πλοία με σημαία Ελλάδα, Κύπρου, Ιράν, Ιαπωνία, Κουβέη, Λιβερία. Μάλτα, Νορβηγία, Παναμά, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Τουρκία, Ινωμένο Βασιλείο και άλλων χωρό, χτυπήθηκαν σε αυτό το πόλεμο. 320 ναυτικοί τη εμπορική ναυτιλία σκοτώθηκαν. Τραυματίστηκαν ή είναι αγνοούμενοι. 340 εμπορικά πλοία δέχθηκαν πλήγματα, βομβαρδίστηκαν. 11 από αυτά βυθίστηκαν. Αν και ο πόλεμο των τάνκερ δεν ήταν ιδέα του Ιράν, οι Ιρανοί πήραν ένα προφανέ μάθημα από αυτόν. Όσο ο κόσμο χρειάζεται πετρέλαιο, τα πλοία θα πρέπει να πάνε στον Περσικό κόλπο και αυτό δίνει στην Τεχεράνη την τέλεια ευκαιρία να στοχεύσει η πλοία τη επιλογή του, σχολιάζουν αναλυτέ του Foreign Policy σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν τώρα με του αντιπροσώπου του, του σκούθη στην περιοχή. Τώρα, το Foreign Affairs έχει ένα άρθρο και επικρίνει τον Biden στην ουσία και λέει ότι δεν απάντησε έγκαιρα στα πλήγματα τους άφησε δυο μήνες και να βαράνε, από το Νοέμβριο βαράνε, και απάντησε, άρα λέει στην ουσία, του ενίσχυσε με τη, με τη στάση του ο Biden, και τώρα αμφιβάλλει το Foreign Policy, εάν αυτοί οι βομβαρδισμοί που κάνει με, το, με τη Βρετανία, αν θα έχουν αποτέλεσμα. Εντάξει, είναι και αυτό ένα, μια άποψη. Τώρα, ο, είπαμε ότι δεν είναι μόνο ο Blinken στην περιοχή, είναι και ο Στεφάν Σεζουρνέ, ο νέος υπουργός εξωτερικών του, της Γαλλίας, ο αντικαταστάτης της κυρίας Κολονά. Ε, επισκέφθηκε λοιπόν το Ισραήλ και μετά πήγε στο Λίβανο, στη Βηρετό. Και εκεί πήρε και τα μηνύματα από το Ισραήλ, τα πήγε στη Βηρετό, είδε τους πάντες εκεί και τους είπε ότι το Ισραήλ έχει περίπου 100.000 ανθρώπους οι οποίοι ξεσπιτώθηκαν, έφυγαν από τα σπίτια τους από το βόρειο Ισραήλ και του έχουν παραπίσω. Ξέρετε τι σημαίνει 100.000 άνθρωποι εκτό των σπιτιών του. Τα ζήσαμε με 220.000 πρόσφυγες στην Κύπρο. Ε, πρόσφυγε είναι τώρα 100.000 άνθρωποι. Ζουν με την επιδότηση του Ισραηλινού κράτου που σημαίνει δεκάδε χιλιάδε εργασίε είναι νεκρέ. Πόλει και χωριά είναι νεκρά. Το Ισραήλ προφανώ μετά την εκεχηρία που ελπίζουμε να. Μπούν οι τελικέ υπογραφέ να γίνει δεκτή και από τι δύο πλευρέ η ιστορία. Πρέπει να λύσει αυτό το ζήτημα. Ε, αυτό το, ε, αυτά τα μηνύματα μετέφερε ο Στεφάν Σεζουρνέ στη Βηρητό. Από το περιβάλλον του Σεζουρνέ αναφέρουν ότι ο υπουργό πήγε στο Λίβανο κομίζοντας διπλωματικέ πρωτοβουλίε προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών Ισραήλ- Λιβάνου. Συνάντησε χθες... Στην Βηρητό, του κυριότερου πολιτικού ηγέτε και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, Ζοζεφ Αουν, στη Βηρητό, τελευταίο σταθμό περιοδία του στη Μέση Ανατολή. Μα προειδοποίησαν ότι οι Ισραηλοί μπορεί να ξεκινήσουν πόλεμο για να φέρουν πίσω στα σπίτια του δεκάδε χιλιάδε κατοίκου που απομακρύνθηκαν από περιοχέ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, δήλωσε ο Λιβανέζο Υπουργό Εξωτερικών Αμπτάλα Μπού Χαμπίμπ. Εμεί από την πλευρά μα, λέει ο Χαμπίμπ, το είπαμε ότι δεν θέλουμε πόλεμο θέλουμε μια συμφωνία για τα σύνορα μέσω του ΟΗΕ, των Γάλλων και των Αμερικανών. Εκεί υπήρχε το... Να, να, απλώς να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε 226 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ που έγιναν ως απάντηση στους βομβαρδισμούς της Χεσμολάχ, 226 νεκρούς, ενώ στο, στο, Ισραήλ έχουμε 15 νεκρούς από τα πυρά της Χεσμολάχ. Ε, προχθές, Δευτέρα, ο Υπουργός Συστηρικών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, είπε στον Γάλλο ομόλογό του ότι ο χρόνος πιέζει για εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Το Ισραήλ θα δράσει στρατιωτικά για να φέρει πίσω τους πολίτες που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Αν δεν κάνει κάτι ο Λίβανος. Πάντως υπάρχει ένα ψήφισμα του 2000, το 1071 του ΟΗΕ το ψήφισμα που ζητούν οι Λιβανέζοι την πλήρη εφαρμογή του και λέει ότι το λόγο ψήφισμα Παραμένει το πλαίσιο αναφορά για τη διατήρηση τη ειρήνη. Το, το ψήφισμα αυτό, που έθεσε τέλο στον τελευταίο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσβολάχ το 2006, ορίζει ότι μόνο ο στρατό του Λιβάνου και οι ωκεανόκρανοι του ΟΗΕ θα αναπτυχθούν στο νότιο τμήμα τη χώρα και η Χεσβολάχ θα απομακρυνθεί 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Έξι βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν χθε από το Σκούθη, οι τρει στόχευσαν το ελληνόκτητο πλοίο Σταρνάσια και δεν έχει ζημιέ. Λέει κάποιο έπεσε στη θάλασσα, το ένα λέει εκτύπησε, αλλά δεν υπάρχουν τραυματίε, δεν υπάρχουν και ιδιαίτερε ζημιέ. Ε, οι δύο, ο ένας έπεσε στη θάλασσα, ο ένα πιθανόν χτύπησε και ο τρίτο καταρρίφθηκε από το αμερικανικό πλοίο USS Laboon. Ε, άλλοι τρει εκτοξεύτηκαν πιθανόν εναντίον του πλοίου Morning Tide ε, έπεσαν στο νερό χωρίς να προκληθούν. Αναφέρει η Σεντ Το Ισραήλ βομβάρδισε την πόλη Χόμς της Συρίας. Έχουμε τέσσερις νεκρούς από τους οποίους δύο, δύο αμαχοί. Αυτά πάμε να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ γιατί εκεί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα και εκεί. Πάντω υπάρχουν φόβοι, μιλώντα τώρα με ανθρώπου που γνωρίζουν την Αμερική, ε, αμφιβάλλουν αν θα επιτρέψουν στον Τραμπ να συμμετέχει στι εκλογέ. Λένε ότι αν γινόταν σήμερα εκλογέ θα τι κέρδιζε ο Τραμπ. Αν γίνουν, λέει, και ο, το Νοέμβριο, όποτε είναι, πάλι θα τι κερδίσει. Αμφιβάλλουν αν θα αφήσουν τον Τραμπ. Βάζουν πάντω και ένα ε, κατάλληλο συνωμοσιολογικό, εγώ δεν έχω άποψη. Ε, Συνωμοσιολογική πτυχή ότι υπάρχουν κύκλοι που δεν θέλουν τον Τραμπ και θέλουν να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Επαναλαμβάνω, δεν έχω άποψη, δεν ξέρω τα Αμερικάνικα, τι να σα πω τώρα. Αλλά επειδή μέρες τώρα διαβάζουμε και μεταφέρουμε, σας μεταφέρω και αυτό. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε με τον Biden. Καταρχάς ρώτησα φίλου μου γιατρούς, Πέστε μου σας παρακαλώ όπως βλέπετε, έστω και αν αυτό είναι παρακινδυνευμένο. Αυτός ο άνθρωπος όπως κινείται και όπως μιλάει, τι συμπτώματα έχει. Και μου λένε ότι έχει είναι σε ένα στάδιο, άλλη λέει προχωρημένο, άλλη αρχικό στάδιο γεροντικής άνοιας, μου λένε. Προσέξτε τώρα τι διαβάζω. Σε νέα γκάφα υπέπεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, λέγοντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Λας Βέγγας, εκεί που είναι οι ρουλέτες, ότι συνάντησε τον μακαρίτη πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά Μιτεράν, λίγο μετά την ανάλυση των καθηκόντων του 2021. Ο Μιτεράν πέθανε το 1996, πριν από 30 χρόνια. Ο Μιτεράν, λέει, ο, δήλωσε ο Μπάιντεν, σε προεκλογική συγκέντρωση. Ο Μιτεράν από τη Γερμανία, εννοούσα από τη Γαλλία, με κοίταξε και είπε «Πες μου τι, γιατί, πόσο καιρό έχεις να έλθεις» ακούστηκε να λέει ο Μπάιντεν αφήνοντας ευρώντητος τους υποστηρικτές του. Απτόητος όμως, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέχισε «Τον κοίταξα και τότε η Γερμανίδα Καγκελάριο μου είπε: Τι θα έλεγε, πρόεδρε, αν έπαιρνε αύριο του Times του Λονδίνου και διάβαζε χίλιοι άνθρωποι εισέβαλαν στη Βουλή των Κοινοτήτων, γκρέμισαν πόρτε, δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν για να σταματήσουν οι εκλογέ του Πρωθυπουργού. Τι θα έλεγε, είπε ο Μπάιντεν στου υποστηρικτέ του, κάνοντα σύγκρουση με την εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο καπιτόλιο στι 6 Αναωρίου του 2021. Δεν είναι πάντω η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν αναφέρει λανθασμένα τον Φρανσουά Μιτεράν. Το 2022 είχε πει ακριβώ τα ίδια, την ίδια ιστορία και έκανε το ίδιο λάθο μπερδεύοντα το μακρό με το μητεράν. Ακούστε, έχουμε δημοσιεύματα από τι ΟΠΑ Αμερική που λένε ότι δεν εμπιστεύονται να βγει σε debate. Πώ έλεγε. <laughs> Τώρα γελάμε μέσα στο πένθο μα, αλλά εμπάσχετο πώς ελεγε τωρα γελαμε μεσα στο πένθος μας, αλλα εμπασχετο Πώς έλεγε ο Αλέφαντος, είδα αυτές τις μέρες που βλέπω διάφορα βιντεάκια, debate, ρε, debate. Λέει ότι δεν εμπιστεύονται debate, να τον βάλουν σε debate, ούτε σε προκατασκευασμένες απαντήσεις, να τις έχει δηλαδή, ότι δεν μπορεί καν να τις διαβάσει. Ότι έχει νοητική διάσπαση. Δεν ξέρω τι να πω. Διαβάζουμε χωρίς άλλα σχόλια. Λοιπόν, Οι Ρεπουμπλικάνοι είπαμε ότι ο Λευκός ήκος ο Τραμπ, έχει ένα πακέτο που είναι εκατόν τόσα δισεκατομμύρια δολάρια, ζητάει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία και μέσα σε αυτό είναι τα 60 τόσα δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, κάποια για το Ισραήλ και κάποια για να ενισχύσει τα σύνορα με το Μεξικό. Αυτό το απορρίπτουν οι Ρεπουμπλικάνοι και υπέβαλαν σχέδιο νόμου δικό τους μόνο για το Ισραήλ. Και αυτό απορρίφθηκε γιατί, γιατί έπρεπε να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα. Δεν συγκέντρωσε τα δύο τρίτα, δηλαδή δεν πήρε την υποστήριξη των δημοκρατικών και έτσι η χθεσινή ψηφοφορία 250 ψήφοι υπέρ 180 κατά απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων για να περάσει το ρεπουμπλικανικό σχέδιο. Είχε σκοπό, αν πέρναγε το σχέδιο, ο, να αναγκαστεί ο πρόεδρος να εκταμιεύσει χρηματοδότηση μόνο για το Ισραήλ και όχι για την Ουκρανία. Αμερικανικό δικαστήριο απορρίπτει την προεδρική ασυλία Τραμπ και αυτό είναι το τρίτο σε σημασία γεγονός, η είδηση του αποψινού μας δελτίου. Δική μου αξιολόγηση. Ο Donald Τραμπ δεν έχει προεδρική ασυλία και μπορεί να διωχθεί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε να ανατρέψει τι εκλογέ του 2020, αποφάσισε, αποφάνθηκε Αμερικανικό δικαστήριο. Ο Τραμπ είχε πει με του δικηγόρου το ότι είχε ασυλία. Η απόφαση η χθεσινή στην Ουάσιγκτον κατέριψε τον ισχυρισμό αυτό. Πρόκειται για πλήγμα για τον Τραμπ, ο οποίο επί επικαλείται την προεδρική ασυλία, ενώ μάχεται εναντίον πολλαπλών υποθέσεων που είναι ει του. Το του. Αναμένεται να ασκήσει έφεση και γι' αυτό θα αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο, στο οποίο οι συντηρητικοί διαθέτουν πλειοψηφία 6 προ 3. Μάλλον θα το κερδίσει εκεί. Ο ειδικό Αγγελία, τον είπα Τζακ Σμιθ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι συνομώτησε για να ανατρέψει την νίκη του Μπάιντεν στι εκλογέ του 2020 και ότι διέπραξε απάτη για να παραμείνει στο αξίωμα. Η δίκη είχε προγραμματιστεί να γίνει στι 4 Μαρτίου, αναβλήθηκε εν αναμονή τη απόφαση τη που όμως αυτό αφού περιμένουμε και έφεση να δούμε πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Τώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι έκαναν πρόταση μονθής εναντίον του Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών του Αλεχάντρο Μαγιόρκας, κουβανικής καταγωγής, θεωρώντας τον ως τον αρχιτέκτονα αυτής της κατάστασης που βιώνεται στα σύνορα με το Μεξικό, όπου μόνο τον Δεκέμβρη συνελήφθησαν 302.000 παράνομοι αλλοδαπή που μπήκαν παρανόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκεφτείτε πόσοι δεν μπήκαν, γιατί κάποιοι ξεφεύγουν, μπαίνουν και μετά νομιμοποιούνται. Εκεί λοιπόν η προσπάθεια παραπομπής του Υπουργού, παρότι στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία, δεν πέρασε η πρόταση μορφής, 214 υπέρ, 216 κατά. Γιατί, Κάποιοι ρεπουμπλικάνοι δεν το ψήφισαν. Εκεί δεν υπάρχει ε, η, πώς το λένε εδώ ψήφος κατά συνείδηση και κομματική πειθαρχία. Δηλαδή τι θα πει κομματική πειθαρχία. Ακυρώνει τον βουλευτή. Λοιπόν, αλλά λένε ότι θα επανέλθουν για να τον παραπέμψουν. Πάντως από το 1876 έχει αποφασιστεί παραπομπή υπουργού σε δίκη στη Γερουσία. 1876, ο τότε υπουργό πολέμου William Bellnapp, κατηγορούμενο για διαφθορά, παρετήθηκε προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τότε. Είχαμε εκλογέ στη Νεβάδα, ένα περίεργο τώρα, και δεν κατάλαβα και τι έγινε. Στα ψηφοδέλτια με την αναφορά, κανένα από του υποψηφίου επικράτησαν με 61% ενώ στα ψηφοδέλτια υπέρ της νίκης Χέιλι 32%. Έφαγε δηλαδή και άλλη κατραπακιά. Και τώρα εκεί υπάρχει ένα σύστημα να απορρίπτει η Νεβάδα την επιστολική ψήφο και πρέπει να γίνει μέσα από φυσική παρουσία και εκεί φαίνεται ότι θα υπερισχύσει ο Τραμπ. Εν πάση στην τρίτη πολιτεία η νίκη Χέιλι δεν. Δεν. Έχουμε και ένα άρθρο το οποίο εντάξει απλά θα πούμε τον τίτλο ότι η ασθένεια το καρόλο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, πολιτικά προβλήματα στην Βρετανία. Επίσης υπάρχουν μία παρέμβαση της ειδική εισηγήτριας του ΟΕΕ για τα βασανιστήρια της άλλη Τζιλ Έντουαρτς επικαλούμενη τον κίνδυνο Ζητάει από το Λονδίνο να μην προχωρήσει στην έκδοση του Julian Assange, την έκδοση στη ΣΥΠΑ, όπου του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη επειδή αποκάλυψε εκατοντάδες χιλιάδες διαφανισμένα έγγραφα του Πενταγώνου και του State Department, τα περίφημα Wikileaks. Ζητάει λοιπόν η ειδική εισηγήτρια να μην τον ε, εκδώσουν γιατί λέ, έχει κατάθλιψη, μπορεί να αυτοκτονήσει, μια σειρά από μπορεί. Πάμε στο. Επόμενο θέμα. Ε, υπάρχουν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά της Ρωσίας, τα Tupolev 95 MC. Το ΝΑΤΟ τα ονομάζει BEERS Και αυτά είναι, τα, αν θέλετε, τα αντίστοιχα των στρατηγικών βομβαρδιστικών V-52 που έχουν οι ΗΠΑ. Δύο τέτοια ρωσικά λοιπόν βομβαρδιστικά, τα οποία λέει έχουν, μπορούν να μεταφέρουν φυσικά και πυρηνικές βόμβες, για εννιά ώρες πέταξαν πάνω από, τον Βερίγιο, από το βερίνγιο Πορθμό και την βερίνγιο θάλασσα και από τη θάλασσα του Τσούκτσι, που βρίσκεται μεταξύ της Ρωσίας, και της, 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 της Ανατολικής Ρωσίας και της Αλάσκας. Η πτήση πραγματοποιήθηκε σε αυστηρή συμφωνία με τους διεθνείς κανόνες χρήσης του διεθνεί κανόνε χρήση του ενάερου χώρου, δήλωσε ο διοικητή τη Ρωσική Αεροπορία Μακρού Βεληνικού, αντιπτέναρχο Σεργέη Κόμπιλα. Η βορειοαμερικανική διοίκηση αερο, αερο, αεροδιαστημική άμυνα, NORAD, δήλωσε ότι εντόπισε τέσσερα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, αυτά τα δύο του Πόλεφεν 95. Ε, συνοδευόντουσαν και από δύο Σουχόι 30SM για την εγγύς αεροπορική τους προστασία. Λέει λοιπόν η, Νόραντ Βορα... λέει ότι εντόπισε τέσσερα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη να επιχειρούν εντός της ζώνης αναγνώρισης της αεροπορικής άμυνας της Αλάσκας. Τα ρωσικά αεροσκάφη παρέμειναν στο διεθνέ αέριο χώρο και δεν εισήλθαν στον αμερικανικό και καναδικό εναέριο χώρο. Η Σουηδία παρέδωσε, σταμάτησε τις έρευνες που έκανε για την ανατίναξη των δύο αγωγών Nord Stream, ένα και δύο δηλαδή, σταμάτησε τι έρευνε και όλα τα στοιχεία που είχαμε τα παραδώσαμε στους γερμανούς ερευνητές. Η Δανία συνεχίζει τις έρευνες, η Σουηδία ήταν πολύ προσεκτική στην ανακοίνωση, εμείς διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε εμπλοκή. Έγιναν στα διεθνή ύδατα, δεν έχουμε εμπλοκή, δεν ξέρω με τι γίνεται. Πάντω η Ρωσία θεωρεί ότι πίσω από την. παρότι πάντα να τα ρίξουν στου Ουκρανού, καθότι ο βρεγμένο τη βροχή δεν τη φοβάται, οι Ρώσοι θεωρούν ότι είναι αμερικανικής αμερικανική και εφαρμογή στο σχέδιο. Τρομερό άρθρο, σα προσκαλώ να το διαβάσετε στο Ινφογνώμων Πολιτικά πόσο ο πόλεμος των ντρών στην Ουκρανία μεταμορφώνει τη σύγκρουση της Κρίστεν Τόμψον. Καταπληκτικό άρθρο και με δεδομένο ότι ε, η τουρκική εταιρεία Baikar κατασκε... του γαμπρού του Ερντογάν Bayraktar, ή του αδερφού του γαμπρού του Ερντογάν, του Bayraktar η Baikar που είναι το εργοστάσιο ανακοίνωσε επίσημα ότι κατασκευάζει εργοστάσιο στην Ουκρανία στο Κίεβο, στην περιφέρεια που θα αρχίσει να λειτουργεί σε 12 μήνες θα απασχολεί 500 άτομα και θα παράγει τα Bayraktar τα V2 και τα V3 εξελιγμένα δηλαδή Bayraktar συνολικά 120 μη επανδρομένα αεροσκάφη το χρόνο μεγάλος αριθμός επίσης η Τουρκία ανακοίνωσε ότι κάνει εργοστάσιο και στη Σαουδική Αραβία όπου θα παράγονται τα Bayraktar Akinji και έχουμε και οργασμό θα πουλήσει τώρα και στην Αίγυπτο, στην Αλβανία, στο Κωσυφοπαίδιο. Ακόμα εμείς ψηρίζουμε το Μαϊμού εδώ. Έχουν έρθει εδώ, επαναλαμβάνω, έχουν έρθει εδώ προτάσεις για να γίνει η Ελλάδα πρωταγωνίστρια και χάθηκαν μέσα στους διαδρόμους ή από ανεύθυνες συμπεριφορές ή ότι τι θα αρπάξουν διάφοροι και έτσι η Ελλάδα δεν απέκτησε ποτέ βιομηχανία. Να δούμε. Να δούμε. Λόγια, λόγια, λόγια. Πέντε χρόνια λόγια, πέντε χρόνια λόγια. Περαβλικές επιθέσεις με στόχο το Κίεβο και πάλι χθες βράδυ από τους Ρώσους. Είχαμε κάποιες ζημιές. Το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, σημαντική εξέλιξη αυτή, πολύ σημαντική εξέλιξη, ψήφισε ένα νόμο, ο οποίος όμως δεν είναι ο τελικός, θα διαμορφωθεί κι άλλο για, που αφορά την επιστράτευση 500.000 Ουκρανών που όταν επιστρατευτούν και εκπαιδευτούν με βάση αυτό θα διαμορφωθεί και το καινούργιο σχέδιο της επίθεσης για το 2024. Σημαντικό επαναλαμβάνω. Διαβάζουμε μέρες τώρα για τον Τάκερ Κάρλσον. Ο Τάκερ Κάρλσον ήταν μέχρι πέρυσι ε, ο πιο φημισμένος δημοσιογράφος του Fox News. Τώρα έχει δικό του κανάλι στο YouTube και στο Twitter, στο X, ε, πήρε συνέντευξη από τον Πούτιν, έγινε θέμα, τον λένε προδότη στην Αμερική, αυτός επέρετε λέει εγώ είμαι ο μόνος που πήρα ε, συνέντευξη από τον Πούτιν. Ε, αυτά να δούμε τι λέει στη συνέντευξη και πάμε στο τελευταίο μας θέμα έστω και για λίγο. Ε, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του στη Γερμανία χαρακτήρισε την νεολαία του κόμματος Εναλλακτική Γερμανία, η νεολαία λέγεται Junge Alternative, τη χαρακτήρισε ότι είναι εξτρεμιστική. Και το Διοικητικό Δικαστήριο της Κολονίας επικύρωσε με απόφαση ότι η προπαγάνδα που κάνει είναι τέτοια. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Junge Alternative υποστηρίζει μαζικά ξενοβιβολική προπαγάνδα, θεωρεί ως γενικά ύποπτους και απαξιωμένους τους ετούντε άσυλο και τους μετανάστες, οι οποίοι συχνά περιγράφονται ως εγκληματίες ή περιφρονείται η περιφρονειται η αξιοπρεπεια τους. Ε, εναντίον της δικαστικής απόφασης πάντως μπορεί να υποβληθεί έφεση στο ανώτατο δικαστήριο Βόρειας Ρινανίας Βεσ, Βεσφαλίας. Ε, για πρώτη φορά από το καλοκαίρι έχασε μία μονάδα νομίζω η εναλλακτική για τη Γερμανία. Η GSU έχασε και αυτή μία μονάδα, 31%. 18% το, η εναλλακτική για τη Γερμανία, το S5 15, η πράσινη 14, η φιλελεύθερη 4, η συμμαχία Σάρα Βαγκενχέτ κερδίζει δύο μονάδες και είναι στο 5% στο όριο να μπει στη Βουλή. Εξαιρετική σημασία σύνδεση και αυτή, θα τη διαβάσουμε παρότι έχει περάσει ο χρόνος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα διαδικασία επί κατά της Ουγγαρίας, μετά την εισαγωγή στα μέσα του Δεκεμβρίου νομοθεσία που θεσμίζει, θεσπίζει αρχή εποπτείας που έχει αποστολή την πρόληψη των ξένων επεμβάσεων στην εκλογική διαδικασία και την προστασία τη κυριαρχία τη χώρα. Και παρεμβαίνει οι Βρυξέλλε και λένε: Δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Το νομοθετικό πακέτο προβλέπει ποινέ φυλάκισει για όσου το παραβιάζουν στην, Ουγρα... στην Ουγγαρία. Έχει καταγγελθεί όμω από μη κυβερνητικέ οργανώσει και πολέμου του εθνικιστή Πρωθυπουργού Όρμπαν για νέα επίθεση κατά των θεσμών ελέγχου τη εξουσία του. Η Ουγγρική κυβέρνηση έχει δύο μήνε να απαντήσει. Έπειτα από εξέταση ει βάθο, η Κομισιόν εγείρει σοβαρέ ανησυχίε σχετικά με τη συμφωνία του νέου νόμου για το, για το, με το Δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίω σε ό,τι αφορά την αρχή τη δημοκρατία, των εκλογικών δικαιωμάτων, του σεβασμού του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη προστασία των δεδομένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλών κανόνων που εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά. Εξηγεί εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, η δημιουργία νέα αρχή αυτή. Που διαθέτει εκτεταμένε εξουσίε και ενό αυστηρού καθεστώτο παρακολούθηση και επιβολή κυρώσεων, κινδυνεύει να πλήξει σοβαρά τη δημοκρατία στην Ουγγαρία. Το ανεξάρτητο γραφείο προστασία τη να έχει ως αποστολή να ερευνά παράνομες επιθέσεις που, αποτελ, που απειλούν την εθνική ασφάλεια ανάμεσα τους και δραστηριότητες οργανώσει που έχουν εξωτερική χρηματοδότηση, μη κοιό δηλαδή. Τώρα να σας πω κάτι. Ε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι κάθε κράτος πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα και να το διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυτοπροστατεύεται από οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από ξένες χώρες καμία ξένη χώρα δεν χρηματοδοτεί μία οργάνωση για να έρθει να κάνει καλό στη δημοκρατία σε κάποια χώρα. Όσα, κα, όποια χώρα βγάζει από το, από το ταμείο της λεφτά και τα δίνει σε μία μη κυβερνητική οργάνωση, το κάνει για να εξυπηρετήσει κάποια ειδικά της εθνικά συμφέροντα. Άρα, αν τα εθνικά συμφέροντα της Γερμανίας, της Νορβηγίας, που χρησιμοποιεί μία μη κυβερνητική οργάνωση, για τα δικαιώματα των μεταναστών. Αντιστρατεύονται τα εθνικά μα συμφέροντα, η Ελλάδα ή όποια χώρα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα αυτό να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τη. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται. Πάντω η εθνική κυριαρχία πρέπει να προστατεύεται από τα έθνη κράτη και όχι από τι ακριβω γινεται παντως η εθνικη κυριαρχια πρεπει να προστατευεται απο Καληνύχτα.